Ότι στα μέσα ενημέρωσης όλους μας είχαμε ενημερωθεί ότι θα πρέπει να παρευρισκόμαστε σήμερα για να μάθουμε από τους ίδιους τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου για τα προβλήματα. Εν τούτης, όταν έφτασα εδώ μου είπαν ότι είναι κλειστή η συσκέψη και αφορά μόνο τους βουλευτές και τους δημάρχους. Θεωρείτε εσείς λοιπόν ότι όλα, και εγώ το ίδιο σκέφτομαι, ότι είναι όλα λυμένα τα προβλήματα, άρα δεν υπάρχουν προβλήματα για να ενημερωθούμε και όλα λειτουργούν μια χαρά. Εγώ όμως από την άλλη μεριά, ως πολίτης αυτού του νομού, ξέρω ότι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί γιατροί στο νοσοκομείο Κορίνθου, ότι παρότι σε όλη την Ελλάδα προκηρύχθηκαν 850 γιατροί, το νοσοκομείο Κορίνθου έχει μείνει εκτός και κανένας δεν απολογείται γι' αυτό ή δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση γιατί. Τι δεν λειτουργεί σωστά. Θέλω δε να σας πω το εξής, ότι σήμερα είχα μία συνάντηση στο πλαίσιο της ενημέρωσής μου στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, ότι όπου είδα από κοντά και ενημερώθηκα για τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίπεδο νομού. Εκείνο το οποίο μου μεταφέρθηκε ότι είναι θέμα χρόνου να πάψει να λειτουργεί το νοσοκομείο, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θεωρώ απαράδεκτη τη σημερινή αντιμετώπιση σε εμένα προσωπικά και σε όλους εκείνους οι οποίοι θα θέλανε να είναι εδώ και να ενημερωθούν για τις πολιτικές που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση. Έχει πάρει εκ των προτέρων απόφαση να εφαρμόσει μια πολιτική ιδιωτικοποίησης και δεν την αφορά τι θα θέλει ο κόσμος και αν ο απλός πολίτης τον αφορά αυτόν. Εγώ λοιπόν απέναντι σε αυτό διαμαρτύρομαι, γιατί ως πολίτης αυτού του νομού αλλά και ως υποψήφιος βουλευτής και πρώην βουλευτής θέλω να είμαι ενημερωμένη για το σύστημα υγείας το οποίο απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό της Κορινθίας και όχι μόνο. Παρόμοια με την κυρία Φαρμάκη, δεν μας επιτράπει η είσοδος και βέβαια αυτό καταγράφει το ενδιαφέρον και του Προέδρου μας της Ένωσης Κεντρών, αλλά και το ενδιαφέρον της κυρίας Φαρμάκη, που μαζί προσπαθήσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την συζήτηση. Σίγουρα καταγράφεται το ενδιαφέρον και όλων αυτών που ήθελαν να παρευρεθούν, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε και την πρότασή μας δημοσίως για την δημιουργία μονάδας επειγόντων περιστατικών και κυρίως για να αλλάξει αυτή η κατάσταση στο νοσοκομείο. Και φυσικά δεν υπήρξε ανάλογη διευκρίνηση, συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπε προηγουμένως η κυρία Φαρμάκη.